Νέα διαγωνιστική εβδομάδα, νέα διάθεση. Θέλω να τη βλέπω χαμογελαστή την Έλλη Μπαλτά. Για σκάσε μου χαμογελάρα, τέλεια. Πώς είσαι? Όχι. Κανονική. Εντάξει, γενικά ήλθε να χρειάζομαι λίγο το χρόνο μου. Γιατί δεν λέω, δικαιώθηκα. Βγήκε η αλήθεια. Είπαμε, μου είπε συγγνώμη, Χριστιανά. Τη είπα κι εγώ, αφού ανακάλεσε, τη είπα κι εγώ συγγνώμη για που τη χαρακτήρισα την κίνησή τη υποχθόνια. Απλά επειδή έχω εξαντληθεί ψυχολογικά αυτέ τι μέρε, χρειάζομαι λίγο το ρυθμό μου για να ξανανεύω. Αλλά θα ανέβω. Α τα πίσω όλα αυτά τα πράγματα. Χαμογέλασε μου, σκέψου. Αλήθεια, σιγά σιγά θα βγει πολύ αληθινό όλα. Ωραία. Και πες μου, Έλλη, πού πηγαίνεις? Κατερίνα, πηγαίνω για συνέντευξη σε πολυεθνική κι εγώ. Mm-hmm. Δεν ήταν συνοημένο. Social media management θέλω να κάνω εγώ. Να γίνω manager. Μάλιστα. Ναι, γενικά είναι κάτι που το κάνω στη ζωή μου. Απλά δεν το έχω κάνει σε τέτοιο επίπεδο. Οπότε θέλω να σαρώσω, να ξεφύγω από τα όρια. Να σαρώσεις, κορίτσι μου, να σαρώσεις. Ναι. Και βαθμολογικά, εύχομαι. Άρεσε και δεν άρεσε. Δηλαδή, άμα το ξεκινήσει από αυτό, το πω ο χαμός και μετά λες, α, Σέβη, δεν σ' άρεσε. Συνολικά, μ' αρέσει, απλά είναι κάποιες λεπτομέρειες που δεν μ' αρέσανε. Πολλές πρέπει να είναι λεπτομέρειες, γιατί έχεις βάλει δύο. Ναι, ναι. Είναι πολλές. Είναι η τσάντα, είναι το μπορντό, πακ καλσόν και η φόδρα από μέσα είναι κόκκινη και κάπου με... Ήθελα να το ηρεμήσω, γιατί... Μετά είναι η ζώνη που κάθεται πιο κάτω από τη φούστα και μου κάνει πολύ περίεργο. Ναι. Η φούστα θα μου άρεσε λίγο πιο στενή. Θες κι άλλες λεπτομέρειες? Ξέρω εγώ, θες κι άλλες. Άμα έχεις άλλες να μου πεις, πες μου. Ό,τι έχεις δώσ' το, εμείς εδώ είμαστε γι' αυτό. Ναι, αυτά νομίζω. Θα μου άρεσε με γυλαίκο και όχι αυτό τι είναι, πλεκτό. Τρικό που λέει. Ναι, αλλά είναι κατά κάποιον τρόπο. Ναι, αυτά. Τι σ' άρεσε τελικά? Εντάξει, το μαλλί. Το μαλλί μου αρέσει πάρα πολύ. Α, τα μαλλιά. Ωραία, σε πάρα καλά. Πολύ. Δόξα τω Θεώ, βρήκαμε. Κατά τα άλλα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπεις γενικά ή δεν το βλέπεις για εκεί που πηγαίνει η Έλλη? Θύμισε μου που πηγαίνεις και εσύ για ασφάλεια ζωής. Όχι. Α. Και εσύ, ποιος άλλος πήγε ασφάλεια? Εγώ πήγαινα σε ασφάλεια ζωής, σε σομελιέ, αλλά μετά σε ασφάλεια ζωής. Όχι, απλά το όλο look. Θυμάσαι που πηγαίνει? Σε πολυεθνική, ναι, θυμάμαι. Α, ωραία. Λοιπόν. Αλλά τη βλέπεις για ασφάλεια ζωής τελικά? Μπορεί. Εσύ σε βλέπεις για ασφάλεια ζωής? Όχι, δεν ξέρω πώς, εν τέλει τι σημαίνει ασφάλεια ζωής, ποιο είναι, που παραπέμπει, να με έχω μπερδευτεί, αλλά εντάξει. Τα μαλλιά της άρεσαν βασικά. Κράτα άρεσαν αυτό. Και κράτα και το ότι έχεις μέσω όρο τα κορίτσια 2,6. Τέλειο. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, Έλλη μου. Ευχαριστώ.